Αρκαδία 938. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μαντά. Καλημέρα σας, κύριε Μαντά. Καλημέρα, κύριε Όπλε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Κάναμε μία μικρή εισαγωγή. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Είπαμε τι είναι το Tap Talk, γιατί ρωτάει πολύ ο κόσμος, ξέρετε. Επειδή το ακούει και σε συμβούλια αιρετών. Τι είναι το Tap Talk? Μπορείτε να μας πείτε πολύ σύντομα ποια είναι η λειτουργία της αστικής μη κερδοσκοπικής επιχείρησης και τι ακριβώς προβλέπετε? Η εταιρεία μας είναι η εταιρεία που έχει συσταθεί το 2017 με σκοπό να τρέξει και να λειτουργήσει στην περιοχή των Δήμων Τρίπολης, Γορτινίας και Μεγαλόπολης ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί υποτμήμα του περιφερειακού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα έχει στο σχέδιο δράσης του, το ίδιο εγκεκριμένο το 2018, τόσο την χρηματοδότηση δημόσιων παρεμβάσεων στην περιοχή της ευθύνης μας, όσο και ιδιωτικών. Το ακριβές αντικείμενο της σημερινής συζήτησης θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις που χρηματοδοτεί η εταιρεία μας και το πρόγραμμά μας, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και εκτελούνται 16 δημόσια έργα υπό την αιγίδα της εταιρείας μας και βρίσκονται σε στάδιο της υλοποίησης. Για πρώτη φορά προσκαλούμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουμε την ενίσχυση του εξυγχρονισμού τους ή και την κατασκευή νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών για τον χώρο, όπως είπα νωρίτερα, του Δήμου Γορτινίας, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Δήμου Τρίπολης, εκτός του αστικού τμήματος του Δήμου. Δηλαδή, όλος ο χώρος του Δήμου Τρίπολης, εκτός από το ρημοτομικό σχέδιο της Τρίπολης αυτής καθ' αυτής. Της ίδιας Τρίπολης, ναι. Οπότε, για να το κάνουμε και λίγο πιο κατανοητό, είναι η Αρκαδία 2020, είναι ένας ενδιάμεσος ουσιαστικά φορέας διαχείρισης που βοηθάει το ΕΣΠΑ και προφανώς, επειδή γνωρίζει είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα και ασχολείται περισσότερο με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, επιτυγχάνεται μια ακόμα καλύτερη χρηματοδότηση κάποιων έργων που χρειάζονται. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά και ο αρχικός προγραμματισμός της, η αρχική λίστα των έργων, είναι μια λίστα έργων και πρωτοβουλειών που έχουν προκύψει από συζητήσεις με τις τοπικές κοινωνίες και όχι από μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Από διαβούλευση που λέμε δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Οπότε πάμε τώρα στην πρόσκληση που έχετε για τον τουρισμό, για τον ιδιωτικό τομέα, να πούμε. Έτσι. Πείτε μας, Δεν είναι μια πρόσκληση που αφορά αποκλειστικά τον τουρισμό. Είναι μια πρόσκληση που θα λέγαμε ότι αφορά γενικότερα τον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον χώρο μας. Έχει τίτλο «Ενίσχυση του εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων». Στην ουσία είναι οι δύο τομείς της οικονομίας που κυριαρχούν στον χώρο της εφαρμογής του προγράμματος του TAP-TOC. Όμως, αν κάποιος προσέξει αναλυτικά αυτή την πρόσκληση, θα δει ότι υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα κωδικών δραστηριότητας επιχειρήσεων που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από αυτό. Γενικά, μιλάμε λοιπόν για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών. Mm-hmm. Έχει προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ η τρέχουσα πρόσκληση και σκοπεύει να χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια τα οποία θα έχουν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης από 18 μέχρι 30 μήνες. Επιχορηγείται ανάλογα με το επιχειρηματικό σχέδιο μέχρι και του ύψους του 60% του προϋπολογισμού, ο οποίος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 300.000 ευρώ. Το φάσμα λοιπόν των προϋπολογισμών που χρηματοδοτούμε είναι από 50 μέχρι 300.000 ευρώ. Να. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ενταχθεί για χρηματοδότηση μια πιο μεγάλη επένδυση. Όμως το αντικείμενο που χρηματοδοτούμε εμείς δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000. Άρα θα χρηματοδοτήσετε μερικώς μια μεγαλύτερη επένδυση, αυτό εννοείται, κύριε Μαντά. Ακριβώς έτσι. Τώρα βλέπω, επειδή πρέπει να απευθυνθούμε και σε όσους, να πω καταρχάς ότι όποιος είναι ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στο Αρκάδια 2020 με λατινικούς ενωτή χαρακτήρες.gr, όπου υπάρχει ένα πολύ πρακτικό help desk, δηλαδή βοήθεια από την ίδια την επιχείρηση έχει απάντηση ερωτήσεων σε κάποιες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης κάποιων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν αίτηση. Και βλέπω ότι η λήξη της υποβολής των αιτήσεων, κύριε Μαντά, είναι 27 Μαΐου, έτσι? Η λήξη της πρόσκλησης έχει οριστεί στις 27 Μαΐου. Ναι. Να σας δώσω και μια είδηση. Ναι.
ότι ήδη έχουμε ετοιμάσει το σχέδιο για την πρώτη τροποποίηση αυτής της πρόσκλησης και προτιθέμεθα να αυξήσουμε το χρονοδιάγραμμα της υποβολής των προτάσεων για ένα ακόμα μήνα. Να πάμε λοιπόν μετά από μια παράταση στις 28 του 6ου, ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε η λήξη υποβολής προτάσεων παίρνει παράταση, μας δώσατε και είδηση. Όντως, 28 Ιουνίου, ένα μήνα ουσιαστικά δηλαδή περαιτέρω. Προφανώς για να διευκολυνθούν και οι όσοι θέλουν να ενταχθούν και να υπάρξουν και περισσότεροι βέβαια, γιατί φαντάζομαι κύριε Μαντά ότι όπως ξέρετε κι εσείς, γιατί και επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση, ως πρώην δήμαρχος βέβαια και Βόρειας Κοινωνίας, ξέρετε ότι αυτή η περίοδος, ειδικά η διοχέτευση χρηματοδοτήσεων, είναι νευραλική σημασία, σχεδόν επιβίωση, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος που αυτή τη χρονική στιγμή δημοσιοποιούμε αυτή την πρόσκληση. Ο δικός μας στόχος είναι να πετύχουμε τη μέγιστη απορρόφηση του προϋπολογισμού που έχει εκκληθεί στο ΤΑΠΤΟΚ και να αυξήσουμε όσο χρειαστεί αυτόν τον προϋπολογισμό ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε και τις οδηγίες υλοποίησης του ΕΣΠΟ που έχουμε εμείς και πρέπει υποχρεωτικά να τηρούμε. Για να το καταφέρουμε αυτό, πρώτον έχουμε ανοίξει το πεδίο της επιχειρηματικότητας η οποία μπορεί να ωφεληθεί από αυτή την πρόσκληση, όπως είπα νωρίτερα. Δεύτερον, σκεφτήκαμε ότι τόσο η παροχή ενημέρωσης στους επενδυτές, επιχειρηματίες, αλλά και στους μελετητές που συντάσσουν τους φακέλους, από τη μια μεριά, όσο και η απόδειξη του ότι αυτή η ενημέρωση παρέχεται ισότιμα σε όλους, χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί. Αυτοί οι δύο παράγοντες μας οδήγησαν στο να πρωτοτυπήσουμε στο κομμάτι των κρατικών ενισχύσεων και να φτιάξουμε αυτή μια ιστοσελίδα βοηθητική, στην οποία αποστέλλονται ερωτήσεις από επιχειρηματίες ή από μελετητές, επώνυμα και συγκροτημένα, και επίσης επώνυμα, επίσημα και συγκροτημένα δημοσιοποιούνται οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και βρίσκονται στην κοινή θέα όλων. Είτε αυτών που έχουν το ερώτημα, είτε αυτών που μπαίνουν στη διαδικασία να συντάξουν ένα φάκελο. Ναι. Έχει λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά αυτή η πρωτοβουλία μας. Ήδη έχουν αναρτηθεί 55 ερωταπαντήσεις και ετοιμάζονται να αναρτηθούν άλλες τόσες στις επόμενες μέρες. Και έχουμε και εισπράξει και καλά σχόλια τόσο από τους δυνητικούς δικαιούχους που λέμε, τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται, όσο και από τους μελετητές, που τους γίνουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να υπάρχει η σαφήνεια και η ενημέρωση γύρω από την σύνταξη του φακέλου, αλλά όπως είπατε νωρίτερα, να υπάρχει η ασφάλεια και η βεβαιότητα ότι η πληροφορία παρέχεται ισότιμα σε όλους. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε και πλέον είστε, νομίζω είναι και μία από τις πρώτες προσπάθειες που έχει τέτοια χαρακτηριστικά στην, μιλάω για την Αρκαδία βέβαια, πάντα. Σε επίπεδο Πελοποννήσου είναι πρωτότυπη αυτή η Πελοποννήσου. Αν δεν κάνω λάθος, σε παρελλήνιο επίπεδο για αυτού του είδους της δραστηριότητας. Πολύ ωραία. Και τώρα πριν σας αφήσουμε, σας αποδεσμεύσουμε, θα θέλαμε ένα γενικό σας σχόλιο για το πώς βλέπετε την επόμενη μέρα μετά πανδημία, εφόσον την αφήσουμε πίσω μας βέβαια για τα καλά, γιατί ακόμα δεν την έχουμε αφήσει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πίσω μας. Πώς τη βλέπετε την επόμενη μέρα, κυρίως οικονομικά δηλαδή, σας ρωτάω. Ναι, με κύριο Λιόπουλο, πάρα πολύ ορθά και έτσι εύστοχα είπατε ότι ίσως ήταν λάθος να περιγράφουμε την επόμενη μέρα, αφού δεν έχουμε φύγει ακόμα από το πρόβλημα της πανδημίας. Ναι. Πέραν αυτού όμως και αφού εξασφαλίσουμε ότι η υγεία υπάρχει για όλους, έχω να πω ότι το επιχειρήν και το δυναμικό το επιχειρηματικό στον τόπο μας υπάρχει. Έχει πληχθεί, έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα από την πανδημία, όμως υπάρχει. Και υπάρχει και το ενδιαφέρον. Τι άλλο λοιπόν από το να ενεργοποιηθεί αυτό το δυναμικό και πώς αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί. Μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη στιγμή που η διοίκηση, η κάθε είδους διοίκηση, αποφασίσει να παρέχει ένα πλέγμα βοήθειας και στήριξης αυτού του μεγάλου δυναμικού που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν είναι μόνο η επιχορήγηση, η στενή δημοσιονομική βοήθεια στην επιχειρηματικότητα που φαίνεται ότι έχει προγραμματιστεί και λειτουργεί. Είναι και γενικότερα όλη η άσκηση της διοίκησης να μεταστραφεί μέσα σε αυτό το στόχο. Δεν μπορεί δηλαδή να από τη μία μεριά το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το ΤΑΠΤΟΚ να προσκαλούν τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες να κάνουν εξυγχρονισμούς και νέες κατασκευές
Και από την άλλη πλευρά, η διοίκηση να θέλει 5, 6, 8 μήνες και ένα χρόνο για να εκδώσει μια άδεια, η οποία είναι απαραίτητη για να υποβληθεί, να υποβληθεί η φάση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η πρόθεση που φαίνεται ότι υπάρχει στην παροχή κινήτρων και στηρίξεων, αλλά είναι και ο ψηφισμός όλου του δημόσιου χώρου που θα μπορούσε να μεταστραφεί σε ένα χώρο που θα είναι πιο φιλικός για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες. Για τους αγρότες, για όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και πρέπει να λειτουργήσουν ζωντανά την επόμενη περίοδο. Για όλους. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοείται, κύριε Μαντά. Είναι η αλήθεια ότι το ελληνικό δημόσιο μερικές φορές, και ανάλογα βέβαια και την περίοδο στην οποία βρίσκεται, αντιμετωπίζει τους επενδυτές ή τους επιχειρηματίες σχεδόν ως εχθρούς κάποιες φορές, σε εισαγωγικά το λέω βέβαια, λόγω ακριβώς της γραφειοκρατικής προσέγγισης που έχει σε κάποια ζητήματα. Είναι κέριο θέμα και νομίζω ότι θα παίξει ρόλο στην επόμενη περίοδο. Είναι και, να πούμε, και κέριο ζήτημα του περίφημου ψηφιακού εξυγχρονισμού, διότι αν γίνεται μέσω διαδικτύου, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και λόγω πανδημίας χρησιμοποιήθηκε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του σχεδιασμού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ κάθε καλό και πάνω απ' όλα υγεία, βέβαια, σε εσάς και στους οικείους σας και σε όλους γενικά τους συνεργάτες σας. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω και διαζώσεις κάποια στιγμή, εφόσον μας το επιτρέψουν περισσότερο, θα έλεγα, οι επιδημιολογικές συνθήκες. Αν καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα, τότε στον επόμενο μήνα θα υπάρξει και μια ανοιχτή εκδήλωση για να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά, αλλά μόνο διαζώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αρκαδία 938.